Έξω από το Δημαρχείο του Βόλου έγινε η σημερινή συνέντευξη τύπου εκπροσώπων του ΠΑΜΕ από το χώρο των δημοτικών υπαλλήλων, προκειμένου να καταγγελθεί ότι η Γενική Γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων στη ΣΟΤΑ Μαγνησίας Εύη Καριδάκη έχει στοχοποιηθεί επειδή έσκησε το έντυπο της αξιολόγησης. Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος του Συλλόγου κατήγγειλε ότι η κυρία Καριδάκη κατέθεσε αρχικά το έντυπο και στη συνέχεια το πήρε πίσω και το έσκησε. Κατηγορείται ότι έσκησε το έντυπο αξιολόγησης. Του ζήτησε αυτό το χαρτί που του έδωσε κενό. Και τους λέει φέρτε το πίσω, διότι εσείς είστε ικανοί να λέτε ότι αξιολογήθηκα. Και δεν τους το δίνανε, καταλαβαίνετε για κάποιο, για ποιους λόγους. Σωστά πήρε και αντέδρασε. Και έτσι πρέπει να κάνουν όλοι. Να σας πω κάτι. Με απόφαση ομοσπονδιών και συνδικάτων, εμείς αυτά τα χαρτιά της αξιολόγησης τα καίγαμε. Μπροστά στην Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο Υπουργείο Εργασίας. Τα σκίζαμε. Μετά τα όσα καταγγέλθηκαν, η κυρία Καριδάκη διώκεται με βάση παράγραφο του κώδικα των δημοτικών υπαλλήλων για ανάρμοστη συμπεριφορά. Διώκεται με την παράγραφο του Μανιτάκη περί ανάρμοστης συμπεριφοράς δημοσίου υπαλλήλου εντός και εκτός υπηρεσίας. Α, ό,τι δεν τους αρέσει το λένε ανάρμοστο, τον τυλίγουν σε μία κόλλα χαρτί και τελειώνει η υπόθεση. Άνθρωποι οι οποίοι τους μπαίνουν εμπόδιο. Αυτό όμως δεν μπορεί να περάσει έτσι. Η σημερινή συνέντευξη τύπου δόθηκε έξω από το Δημαρχείο μετά την προειδοποίηση της Δημοτικής Αρχής προς την κυρία Καριδάκη να μην ξαναχρησιμοποιήσει χώρους του Δημαρχείου για τη διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου. Δεν είναι δική μας επιλογή. Η επιλογή του να είμαστε έξω και να σας βασανίζουμε και να βασανιζόμαστε. Είναι μικρό το κακό όμως μπροστά σε όλη αυτή τη λέλαπα και τη βαρβαρότητα που συμβαίνει. Στις αποφάσεις του σφαγιασμού των εργαζομένων υπάρχουν οι κυβερνήσεις. Υπάρχουν όμως και οι εκφραστές τους που είναι οι δημαρχαίοι. Μετά το τέλος της συνέντευξης, η κυρία Καριδάκη, συνοδευόμενη από μέλη του ΠΑΜΕ, πήγε στο γραφείο του Δημάρχου ώστε να καταθέσει την έγγραφη απολογία της. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να γίνει συνάντηση με τον Ασκόν Χρέη Δημάρχου. Η Εύη Καριδάκη κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά. Αλλά ανάρμοστη συμπεριφορά είναι από τη Δημοτική Αρχή, που ενώ έχουν έρθει εκπρόσωποι μαζικών φορέων συνδικάτων της περιοχής και πανελλαδικά και των ομοσπονδιών για να συναντηθούν με τη Δημοτική Αρχή, αρνείται μέχρι και τη συνάντηση. Μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας για το πόσο άδικη είναι αυτή η δίωξη που γίνεται στη συνδικαλίστρια Εύη Καριδάκη.